Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει πολλές εφαρμογές και ίσως η πιο συνηθισμένη είναι η μυοκαρδίτιδα. Η μυοκαρδίτιδα είναι μια προσβολή, μια φλεγμονώδης προσβολή της καρδιάς, μια ίωση όπως λέμε περισσότεροι. Όπως λοιπόν μια ίωση μπορεί να προσβάλλει τους πνεύμονες, μια γρήπη όπως ξέρουμε περισσότεροι, έτσι αυτή η ίωση μπορεί να προσβάλλει την καρδιά. Όταν λοιπόν προσβάλλει την καρδιά έχουμε τη μυοκαρδίτιδα. Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαγνώσεις τη μυοκαρδίτιδα με ακρίβεια, χωρίς ακτινοβολία και χωρίς ταλαιπωρία στον ασθενή είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Στη μαγνητική λοιπόν θα απεικονιστεί η φλεγμονή, θα απεικονιστεί το είδημα και θα απεικονιστεί και τυχόν βλάβη που έχει προκληθεί από τη μυοκαρδίτιδα στο μυοκάρδιο, δηλαδή στο μη της καρδιάς. Έτσι λοιπόν τίθεται η διάγνωση της μυοκαρδίτιδας που θα οδηγήσει στην απαραίτητη θεραπεία.